Συνάδελφοι, η κατάσταση στο χώρο της δημόσιας υγείας δεν έχει βελτιωθεί καθόλου από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπαιδεύσει η προηγούμενη κυβέρνηση τη σημερινή και είναι άξιο συνεχιστής της. Γιατί, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που είναι δεδομένη και δεν έρχεται η νέα κυβέρνηση να ολοκληρώσει τους προϋπολογισμούς που έχουν προκηρυχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επειδή ακριβώς μέσα στο σύστημα υπάρχουν πάρα πολλά κενά και αυτά καλύπτονται με μαθητές, με προγράμματα από τον ΟΑΕΔ, με μακροχρόνια ανέργους, με συμβασιούχους, με ελαστικές μορφές, μέχρι και εθελοντές μέσα στον χώρο των νοσοκομείων, η καινούργια κυβέρνηση, η οποία επικαλείται πάρα πολύ άξια και την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, έρχεται τώρα να σκαρφιστεί το να δώσει ειδικότητα στους σπουδαστές της νοσηλευτικής, έτσι ώστε να βάλει ένα καινούργιο κομμάτι των μαθητών και των σπουδαστών μέσα στα νοσοκομεία χωρίς να κάνει ούτε μία πρόσληψη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα κενά παραμένουν στις 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Μία σειρά από υπηρεσίες μέσα στα νοσοκομεία είναι παραδομένες σε εργολάβους. Σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα, πλυντήρια, τεχνική υπηρεσία, λογιστήρια και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Όλα αυτά που επικαλούνταν η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα διώξουμε τους εργολάβους και θα προχωρήσουμε σε ατομικές συμβάσεις αποδείχθηκε ότι ήταν ένα καλωστημένο ψέμα που όπου προσπάθησε να γίνει μπλόκαρε με τις διαδικασίες των δικαστηρίων και η απληρωσιά είναι χαρακτηριστικό μέσα στα νοσοκομεία και με τους εργολαβικούς εργαζόμενους αλλά και με τους δημοσίους υπαλλήλους που υπάρχουν υπερορίες δεδουλευμένες που είναι απλήρωτες. Να σας δώσω ένα στοιχείο ότι για το Θεαγένιο έχει 18 μήνες απλήρωτες υπερορίες στους διοικητικούς υπαλλήλους από το Μάρτιο του 2018. Τα απογευματινά που είναι ένα κομμάτι ιδιωτικοποιημένων των νοσοκομείων παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 6 μήνες, που εκεί έρχονται και πληρώνουν μετρητά οι ασθενείς από την τσέπη τους για να μπορέσουν να προηγηθούν είτε στη λίστα του χειρουργείου είτε να βρουν μία άκρη με τους γιατρούς. Αυτά τα λεφτά που πέφτουν μέσα στο νοσοκομείο δεν γυρνάνε σε αυτούς που αμείβονται, αλλά τα αξιοποιεί η εκάστοτε διοίκηση με συνεργασία πάντοτε με την υγειονομική περιφέρεια, θέλοντας να καλύψουν πιθανά άλλες τρύπες. Όλο το προηγούμενο διάστημα, πολύ εύστοχα η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι καλύπτουμε τους ανασφάλιστους μέσα στα νοσοκομεία και δεν διώχνουμε κανένα. Αυτή η μεγάλη απάτη ότι όντως οι ανασφάλιστοι καλυπτόταν, αλλά το κόστος πήγαινε στον ΕΟΠΗ, στα ασφαλιστικά μας ταμεία, χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίσει και η επόμενη κυβέρνηση. Και επίσης, συνάδελφοι, εγώ θέλω να πω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στις εφημερίες οι αναμονές είναι πάνω από 8 ώρες, η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι ανύπαρκτη, το βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι που θέλουν υπηρεσίες υγείας και πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να βρουν μία άκρη με τον γιατρό και την υγεία τους. Γινόμαστε μάρτυρες βίας και προφυλακισμού καθημερινά στα επίγοντα γιατί ο κόσμος έρχεται αγανακτισμένος, φοβισμένος και ξεσπάει στους υγειονομικούς. Να πούμε όμως ότι οι υγειονομικοί έχουν εμπειρία από την καθημερινή τους παρουσία μέσα στον χώρο των νοσοκομείων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα έχουν μόνο στόχο το κέρδος. Αυτό θα μας κάνει να αντιμετωπίζουμε και τον άρρωστο σαν πελάτη και να μπαίνουν περισσότεροι ιδιώτες και εργολάβοι μέσα στα νοσοκομεία και φυσικά η παροχή των υπηρεσιών υγείας να φθήνει με τελικό αποδέκτη τον άρρωστο που θα έχει και κακές υπηρεσίες και δεν θα είναι και αυτές που θα πρέπει με τη σύγχρονη γνώση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Να πούμε τώρα ότι η Ομοσπονδία η δική μας, η οποία μπορεί να φαίνεται συχνά στα κανάλια και να δημιουργεί έτσι ένα κλίμα ότι εμείς εδώ νοιαζόμαστε για την υγεία, έχει τις ευθύνες της, έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί όταν τον Ιανουάριο του 2018 περνούσε ο νόμος που δυσκόλευε την προκήρυξη των απεργιών, η δικιά μας η Ομοσπονδία σφύριζε κλέφτικα, παραμονή της ψήφισης του νόμου έβγαλε μία στάση και εκείνο γιατί πιέστηκε και ζορίστηκε. Τώρα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων θα το δούμε αυτό να καταγράφεται πολύ έντονα και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 12 όταν έκλεισε το Παναγία, το νοσοκομείο του Παναγία, ένα νοσοκομείο που ήταν διασυνδεόμενο με τον Άγιο Παύλο, βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα γύρω στα 200 άτομα που ήταν γραμμένα στο σωματείο του Παναγία και όχι στο σωματείο του Αγίου Παύλου, γιατί ο Άγιος Παύλος ελεγχόταν από το κομματάρι της Νέας Δημοκρατίας εκεί το σωματείο. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει όταν θα περάσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα στα μητρώα των σωματείων και πώς θα αξιοποιηθεί
από την κυβέρνηση που φυσικά είναι απέναντι στους εργαζόμενους και δείχνει καθαρά το προσωπείο της απέναντι στον ευεργετή και να διευκολύνει τους εργοδότες. Και το βλέπουμε κάλλιστα το τελευταίο διάστημα με τις δωρεές που γίνονται που αφορούν από ανακαινήσεις ή αλλοτροτεχνικό εξοπλισμό, γιατί ακριβώς δεν θέλουν να επιφορτώσουν τον κρατικό προϋπολογισμό από αυτά που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Συνάδελφοι, εμείς δεν κάνουμε πίσω από το μέτρο ότι η υγεία για μας είναι αγαθό και σαν τέτοιο την αντιμετωπίζουμε. Από αυτή τη σκοπιά, στην αυριανή κινητοποίηση που έχει να κάνει με την υγεία, καλούμε εμείς όλα τα ταξικά σωματεία και οι δικές μας οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούμε στον αύριο χώρο του Θεαγενείου στις 8 η ώρα για να συμμετέχουμε στην πορεία για να αναδείξουμε τα προβλήματα της υγείας και φυσικά με τα ταξικά σωματεία θα συνεχίσουμε την κινητοποίηση του Σαββάτου στην πλατεία Αριστοτέλους.